συζητούσαν εχθές, σκεφτόντουσαν μήπως θα έπρεπε να μπει μπροστά ο Άγγελος. Δεν ξέρω, αυτό με την Κατερίνα, τη Δαλάκα, πραγματικά με εκπλήσει πάρα πολύ αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή, μια δώρα την οποία όλοι θεωρούσαν λόγω ηλικίας στην αρχή ότι είναι ο αδύναμος κρίκος, και βλέπεις ότι η γυναίκα έχει κερδίσει τη Δαλάκα, η οποία είναι νικήτρια του Survivor. Όπως και να το κάνουμε. Όχι μία φορά, παραπάνω. Έτσι, δηλαδή, ότι μία φορά το έχει ξανακάνει. Είναι στα σύνδεση. Είναι πλεονέκτημα για εκείνη. Είναι άδικο. Δεν είναι επίσης όριστο παιχνίδι. Ένας ο οποίος το έχει ξαναβιώσει, δεν μπορείς να το συγκρίνεις με κάποιον ο οποίος το κάνει πρώτη φορά. Τελεία. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Και εγώ απορώ πραγματικά γιατί. Και λέει πολύ αέρα πήραμε που ήταν στο κλάσμα του δευτερολέπτου που πάλι δεν έχασε. Και πάλι ούτε δεν δέχεται. Ναι, μιλάμε για. Ότι δεν λέει δώρα μου είσαι καλή. Εδώ είναι και δηλαδή, το άλλο. Πόσο εγωίστρια μπορεί να είναι. Δεν είναι μόνο εγωιστικό. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, αλλά. Okay. Είναι το ότι επειδή βάζουμε και το θέμα της τύχης. Είδατε τους κρίκους ότι φοβερή τύχη ή ατυχία, θα μπορούσε η δώρα δηλαδή να έχει κερδίσει. Και τον αέρα που πήραμε πάλι να τον είχε κατεπιεί η Κατερίνα. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ωραίο απέναντι σε μία. Απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο, πρώτον. Απέναντι σε μια άλλη γυναίκα, απέναντι σε μια μεγαλύτερη γυναίκα. Απέναντι σε μια μεγαλύτερη γυναίκα που εσύ έχει πάει 4 φορές. Απέναντι σε μια γυναίκα που κοροϊδεύει πολλοί κόσμο, που είσαι παιχταρού, εγώ να το ξαναπώ. Γιατί μου λένε μετά αντιπαθώ τη Δαλάκα. Είναι φοβερή παίχτρια. Είναι από τις καλύτερες που μου περάσει ποτέ. Δεν θα τη το πάρει ποτέ κανείς αυτό. Αλλά. Δεν ξέρει να χάνει όμω. Δεν ξέρει να χάνει. Απαντούν και στέλνουν και κάνουν. Δεν νοιάζουν εμένα κανένα φαν. Επειδή είναι άλλο και το κομμάτι του πατέρα και εκεί το ξεκαθαρίσουμε και είμαστε υπέρ τη οικογένεια για. Προσωπικά σχόλια που δέχτηκε είναι τελείως ξεχωριστό. Αλλά στο συγκεκριμένο αντικειμενικά, τι δείχνει ευγένεια, σεβασμό, αλαζονία και ότι δεν ξέρει να χάνει. Γιατί εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν μου χτύπησε και εμένα άσχημα αυτό που είπε, αλλά μην ξεχνάμε ότι μόλις έχει τελειώσει ένα παιχνίδι. Η παλμή του κάθε αθλητή που μπορείς νόμιζα να το επιβεβαιώσεις. Η παλμή εκείνη τη στιγμή φαίνεται. Μα λέει δεν το παίρνω πίσω. Μα δεν είπα να το πάρει πίσω. Είπα και γιατί το είπε. Γιατί εκείνη τη στιγμή. Εμένα μου χτύπησε. Ναι, πρόσεξε τώρα. Όμως, να παιδιά να ολοκληρώσω για να ακουστεί και μια άποψη. Άμα μου λες εμένα που μου χτύπησε και εμένα. Πρέπει φαίνει μου εκείνη τη στιγμή όμως. Μισό λεπτό. Διαφωνώ γιατί εγώ μπορεί να μην το έκανα, αν με ρωτάς. Αλλά εκείνη τη στιγμή που οι παλμοί έχουν φτάσει στο Θεό. Που εκείνη τη στιγμή που η Δαλάκα έχει πάρει όλο το βάρος της υπεραθλήτριας, τέλος πάντων, για να το πω. Που όλοι την έχουν βάλει στο στόχαστρο γιατί κέρδισε και η Δαλακοφάγος η δώρα. Όλο αυτό το συσσωρευμένο θεωρώ τη βγάζει τέτοια αντίδραση. Ναι, ο τρόπος που πανηγυρίζει όμως. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πανηγυρίζει την αντίδραση. Σχολιάζουμε τη συμπεριφορά. Ο τρόπος που πανηγυρίζει ακόμα και σχολιάζουμε και είμαστε παγωμένοι από τον καναπέ μας από αυτά. Ο άλλος. Μα εκεί θα βγάλει τον πραγματικό σου εαυτό και στον αθλητή ακόμα. Δεν σου λέω τώρα στο Survivor. Ο τρόπος που πανηγυρίζει, αν είναι αλαζονικό. Ότι είναι η αθλήτρια του Survivor. Ότι είναι νικήτρια, ότι έπρεπε να χτυπήσει. Τι να κάνουμε όμως. Έχει ιτηθεί όμως κιόλα. Δηλαδή ένα αθλητή. Συγγνώμη, αλλά δεν έχουν όλη την ψυχική ηρεμία να το διαχειριστούν. Δεν είναι αυτό που σχολιάζουμε, βρε Μάρτι. Βρε Μάρτι μου, έχει πάει 4 φορές. Άρα είναι επαγγελματίας αθλήτρια. Από ποιον να περιμένουμε δηλαδή μια σωστή συμπεριφορά. Από ποιον να την περιμένουμε. Η Κατερίνα έχει πάει 4 φορές. Είναι επαγγελματίας πια στο Survivor. Είναι αθλήτρια επαγγελματίας. Αν δεν έχει η Κατερίνα σωστή αντίδραση, ποιος θα έχει τότε. Ο Νίκος Γκάνος. Δηλαδή αντί να πούμε. Πόσο καλή παίκτρια είναι η Δώρα μέχρι στιγμής. Το είπαμε. Δαλακοφάγο την είπαμε. Παίκτρια. Μπράβο, Δώρα μου, τη είπαμε. Τι άλλο, τη είπε συγχαρητήρια. Εμείς το λέμε. Τι είναι αυτό. Η ίδια δεν το βλέπει. Το είπε. Όχι, είπε. Μα τι είχε δώσει η δεν κερδίζει επειδή εσύ είσαι καλή. Τι πρέπει να κάνει. Εγώ δεν πετυχαίνω του στόχου. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Απλώ εμένα μου κάνει εντύπωση πόσο υπερεγωιστή μπορεί να είναι κάποιο. Ξέρει να χάνει. Και όταν έρθει εδώ με το καλό. Μπορεί να μην είναι και εύκολα διαχειρίσιμα κάποια πράγματα, παιδιά. Μπορεί να είναι και συσσωρευμένα πράγματα. Μα αυτό λέμε. Σχολιάζουμε τον τρόπο διαχείρισης. Αν δεν τα ζήσεις, δεν μπορείς να ξέρεις. Μα αυτό σχολιάζουμε, βρε Μάρτζη. Το πώς διαχειρίζεται την ήττα ή την νίκη της. Καλά, δεν θα κρίνουμε δηλαδή και στη νίκη της βγάζει. Καλά, πικρία. Επίσης για τον Βασίλισσα. Πολύ αέρα πήραμε. Πολύ σας άφησα να κερδίζετε. Περίμενε. Δεν θα τις χρεώσουμε και τον Βασίλισσα. Καμία έκανε ένα ύφος τύπου. Θέλω να πω. Αλήθεια, τώρα θα τις χρεώσουμε και όλες ότι ο Βολιτάκης πήρε Βασίλισσα. Θα ήσουν κάπου και θα λένε η Βασίλισσα Survivor και όταν τελειώνει, μπορεί. Καλά, μπορεί και να μην μίλαγα. Αλλά όταν δεν μιλάς, σημαίνει ναι είμαι. Αυτό δεν είναι πάντα. Αν το έλεγαν σε κάποιες άλλες παιδιά, θα λέγανε με ταπεινότητα και σκυμμένο κεφάλι, δεν είμαι Βασίλισσα κτλ. Υπερβολές. Μπορεί να το συζήτησαν μετά να το δούμε σήμερα, δεν το ξέρω. Μπορεί να το συζήτησαν. Ωραία, ας πούμε να το δούμε. Γιατί να το δούμε μια μέρα μετά, αν υπήρχε. Γενικά υπάρχει, θεωρώ. Δεν ξέρω, τους βλέπουν τους μαχητές λίγο ότι.
Πολύ αέρα είναι πήραμε. Πολύ κάτω. Τι είπα να πει πολύ αέρα. Στο survivor είναι. Δεν πήγανε να πιούνε καφέ όλοι μαζί. Τι είπα να πει το στο πολύ αέρα. Στο survivor πήραμε. Είναι όλοι ίση. Πολύ αέρα πήραμε γιατί. Ποιο θα σου δώσει τον αέρα. Εσύ είσαι διαχειριστή του αέρα. Αγωνίζονται για να φάνε. Εσύ είσαι διαχειριστή του αέρα, Κατερίνα μου, θα δώσει τον αέρα. Τον πήραν οι άλλοι γιατί κερδίσαν. Λαύρο μου, θεωρώ ότι είσαι λίγο υπερβολικό. Αλλά είναι δική μου άποψη. Ταπεινή άποψη εδώ. Είναι ταπεινή μου άποψη. Προσπάθησα να δικαιολογήσω την Κατερίνα γιατί είναι λίγη ταπεινότητα. Είναι λίγο άδικο όλο αυτό προ το πρόσωπό τη. Από εκεί και πέρα είναι προσωπική μου άποψη και θέση. Κοίτα, γενικά έχει ακούσει πολλά έτσι σχόλια τα οποία δεν θα έπρεπε να τα έχει ακούσει η Κατερίνα Δαλάκα. Για το συγκεκριμένο όμως, εγώ δεν έχω τοποθετηθεί, μου είναι το ίδιο συμπαθής ή όχι η Κατερίνα Δαλάκα. Στο συγκεκριμένο όμως, πίστεψέ με, την άποψη δεν μπορώ να την καταλάβω. Την άποψη είναι και εμένα μου. Ναι, γιατί εγώ δεν θα το έκανα. Το κρίνω με τον εαυτό μου. Το καταλαβαίνω. Ναι, προσπαθώ. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω, να την λιθοβολήσω. Δεν είπα αυτό. Προσπαθώ να τη δικαιολογήσω. Δεν έλεγε τόση ώρα να μιλήσω. Σου είπα. Εγώ προσωπικά. Θέλω να μιλήσω γιατί διαφωνώ. Και η διαφωνία σου ποια είναι εν τέλει. Και σου είπα ότι πολύ απλά. Εγώ μπορώ να μην το έλεγα. Αλλά προσπαθώ να το δικαιολογήσω ότι ίσως η κοπέλα έχει συσσωρεύσει πράγματα. Άρα στην ίδια, αλλά βλέπεις πράγματα για το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου από μα τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Δεν γίνεται να μην το παραλληλήσω με μένα, τι θα έκανα. Όχι, γίνεται, Μάρτζη μου, γιατί να το παραλληλήσεις με σένα. Ωραία. Είσαι άλλος χαρακτήρας, άλλος άνθρωπος. Να δούμε λίγο. Είμαστε σύμφωνοι όλοι, θα το έκανα. Να δούμε λίγο.